Συγγνώμη, δύο λεπτά γιατί δεν, πραγματικά δεν καταλαβαίνω το σχήμα. Το γεγονός ότι δημόσια λέμε ότι εμείς είμαστε εδώ, δηλώνουμε συνεργασία. Αυτό δεν είναι κρούση. Δηλαδή, τι θα πρέπει να γίνει. Το είπαμε. Ότι αυτό είναι πρώτα απ' όλα για να μορφοποιηθεί μια συνεργασία, θα πρέπει να υπάρχει διάθεση και από τα δύο μέλη, από τις δύο πλευρές, να συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση. Μέχρι τώρα. Αυτό το πράγμα δεν έχει γίνει. Έτσι. Εμείς λοιπόν λέμε αυτή την κρούση, τη λέμε δημόσια. Το είπα πριν από λίγο. Απαντώσατε. Δεύτερο. Είπατε για τον κόσμο. Εγώ πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω γιατί ο κόσμος να έχει κάποιο πρόβλημα απέναντί μας, όταν εμείς τις απόψεις μας και τα επιχειρήματά μας τα έχουμε πριν από 1,5 χρόνο και αυτά τα οποία λέγαμε δικαιώνονται. Γιατί δηλαδή θα πρέπει να έχουμε εμάς και όχι με κάποιον ο οποίος επίμονα ακολουθεί μία πολιτική και μία λογική η οποία είναι παράνομη. Γιατί δηλαδή αν πρέπει να στραφεί εναντίον μας. Εμείς δεν έχουμε κανένα λόγο. Δεν υπάρχει κάποιο όφελος να γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς είπαμε ότι αυτή η διαδικασία η οποία ακολουθείτε είναι παράνομη και δικαιωνόμαστε. Άρα λοιπόν το ότι χάθηκε 1,5 χρόνος δεν φταίμε εμείς. Έτσι. Δηλαδή, πραγματικά, εμείς αισθανόμαστε με τη συνείδησή μας και με τους συναδέλφους, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα, είμαστε εντάξει. Τα είπαμε. Και στην υπογραφή της προγραμματικής της σύμβασης με το Γεώργο πριν από έναν χρόνο, τοποθετηθήκαμε δημόσια και εγγράφως. Και είπαμε, έχει πρόβλημα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι άλλο να κάνουμε. Ναι. Ναι. Κοιτάξτε, οι λύσεις... Και ναι, εγώ να σας πω κάτι. Και γιατί τα 4-5 άτομα του διοράματος... Το πρόβλημα... Προσέξτε. Το πρόβλημα, έτσι, επειδή δεν θέλω να δημιουργηθούν παρεξηγήσεις, το πρόβλημα δεν είναι με τα άτομα τα οποία μετέχουν στο διόραμα. Το πρόβλημα είναι με την διαδικασία η οποία ακολουθήθηκε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Επιπρόσθετα, κάνω και μια παρατήρηση, αλλά το κυρίαρχο είναι το πρώτο, ότι υποτίθεται ότι το αντικείμενο είναι καθαρά τεχνικό και η σύνθεση η οποία υπάρχει σε σχέση με επιστήμονες που έχουν σχετικές σπουδές είναι πολύ μικρός αριθμός σε σχέση με το σύνολο των ατόμων που μετέχουν. Το πρωτεύον όμως είναι ότι η διαδικασία η οποία ακολουθείται είναι λάθος. Αυτό το είπαμε. Ναι, το είπαμε. Άρα από εκεί και πέρα. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε αυτά τα άτομα. Τα λίγα έστω, αλλά που έχουν την αφού είναι λάθος η διαδικασία και παράνομη, πώς θα είναι, δεν το καταλαβαίνω το σκεπτικό. Για να μην είμαστε κυρία Βερβέρογλου, λέω εδώ σε κάποιους ανθρώπους, τους λέγανε ότι έλα εδώ ας πούμε και θα έχεις κάποιο μισθό. Και επιστρέφονται δύο εντάλματα πίσω και με ένα πλήρωτη και έρχεται τώρα μία απόφαση και κοινάζεται στον αέρα. Τι να λέμε τώρα σε θεωρητικό επίπεδο, θα μπορούσαμε ή δεν θα μπορούσαμε. Αυτό είναι αυτό, το ερώτημα αν θα μπορούσαμε ή όχι από προσανατολή. Η ουσία είναι άλλη. Η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προγραμματική σύμβαση γιατί έχει την αρχή στον αέρα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτά ναι. Τα άτομα εσείς και αντιλήσεις δεν θα μπορούσαν να βρουν πέρας. Με ποια διαδικασία, τη διαδικασία δεν μου λέτε. Αφού δεν υπάρχει διαδικασία. Δεν υπάρχει διαδικασία αυτή τη στιγμή. Εμείς λέμε να κάτσουμε να συζητήσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και πιστεύω ότι μέσα από αυτόν τον διάλογο θα βρούμε λύσεις. Με εγωισμούς και με μονές σε συγκεκριμένες λογικές που η πράξη έχει δείξει ότι δεν ισχύουν, λύσεις δεν βρίσκεται. Πρώτα θα συζητήσουμε και μετά θα βρεθούν λύσεις. Στο θέμα του εκλογικού υπόμασου, είστε διατεθειμένοι να διατεθειμένοι. Όταν λέμε, να σας πω κάτι, όταν λέμε βάζουμε πλάτη, νομίζω λέει αρκετά πράγματα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όταν ξεκινήσουμε τη διαδικασία, δούμε τι δυνατότητες έχουμε και τι μπορούμε να κάνουμε, από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με τη μόνιμη επιτροπή και με τους συναδέλφους, θεωρώ ότι η συμβολή μας μπορεί να είναι καθοριστική για την επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων. Πώς κρίνετε την απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δώσει το πράσινο φως στο να προχωρήσει η συνεργασία με το Δήμο και το Γεώργο για τις πράξεις εφαρμογής, για τη μεταγραφή των πράξεων. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο έγγραφο το οποίο έχω δει
είναι ένα έγγραφο που λέει ότι υπάρχει δυνατότητα να μπαίνουν να εργάζονται ένα έγγραφο που ήταν πριν μερικούς κάποιους μήνες. Κάποιο νέο έγγραφο. Τελευταίο δελτίο τύπου του σχόλια. Προσέξτε, άλλο δελτίο τύπου, άλλο το δελτίο τύπου και άλλο το βλέπω ένα έγγραφο. Εγώ λοιπόν τώρα δεν μπορώ να δώσω μια λογική να σχολιάσω ένα δελτίο. Δεν θέλω να σχολιάσω ένα δελτίο τύπου. Εάν είχα κάποιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει αυτό, θα μπορούσα να τοποθετηθώ. Αλλά δεν μπορούσα να διασταυρώσει αν δόθηκε πράγματι αντίληψη από την Υπουργή Δικαιοσύνη. Δεν σα προκύπτει από πουθενά. Εσεί έχετε κάνει. Σαν το δελτίο τύπου. Δεν μπορώ να δω. Έτσι δεν κάνω, έτσι θα πηγαίναμε σε άλλο επίπεδο που δεν το θέλουμε. Να υποθέσουμε ότι υπάρχει απόφαση, γιατί... Ναι, προσέξτε. Δεν μπορεί να βγάλει το μόνο το Δήμος. Ναι, προσέξτε τι ζητήματα υπάρχουν. Έτσι. Τότε υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα να μπουν μέσα, υπήρχε τρόπος να πληρωθούν. Το περίεργο όμως είναι ότι εσείς αντιδράτε γιατί δεν πληρώνετε, ενώ οι ίδιοι που μένουν απλήρωτοι τόσους μήνες. Εμείς δεν αντιδράσαμε γι' αυτό. Εμείς έχουμε ερωτήματα βάλει. Με ρωτάτε και βάζω ερωτήματα. Δεν πληρώνονται και δεν πληρώνονται. Μα το περίεργο είναι πώς οι ίδιοι δεν αντιδρούν τόσους μήνες που να πληρώνονται και δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για αυτή την προσπάθεια. Αυτό δεν είναι απορία άξιο. Ναι, το ερώτημα τώρα δεν κατάλαβα. Εγώ σας λέω το εξής, ότι με τη διαδικασία. Προσέξτε. Το ερώτημα είναι πώς έγινε την απόφαση του Υπουργείου. Τώρα εσείς λέτε ότι δεν έχετε δει, άρα την αμφισβητείτε. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει αυτή, αν υπάρχει, αυτή η απόφαση βασίζεται πάνω σε αυτήν εδώ την απόφαση του Δήμου, η οποία έχει ανατραπεί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να επαναεξεταστεί η μία απόφαση σχετίζεται με την άλλη. Λέει στα πλαίσια μνημονεύεται. Τώρα λοιπόν, που αυτή έχει ακυρωθεί. Αν όμως υπάρχει πράγματι έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, υπάρχει αντίφαση της ελληνικής διοίκησης. Προσέξτε, όχι, καμία αντίφαση δεν υπάρχει. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε εμπλοκή στα οικονομικά. Δεν είχε τίποτα. Υποτίθεται ότι αυτή η δουλειά θα γινόταν και θα πληρώνονταν μέσα αυτή τη σύμβαση. Λέω λοιπόν το εξής απλά επιχείρημα. Εφόσον η άλλη η σύμβαση, που δεν είναι σύμβαση, υπάρχει μια διαδικασία, κάποια έγγραφα που υπάρχουν, δεν έχουν οικονομικό αντικείμενο. Λέει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και είναι λογικό ότι μια δουλειά που είναι να κάνω εγώ, άμα έρθει να μου την κάνει κάποιος άλλος, όχι, δεν έχω πρόβλημα. Δηλαδή, απόλυτα λογικό είναι αυτό. Έτσι. Το ζήτημα όμως είναι ότι με εκείνη τη διαδικασία βασιζόταν πάνω σε αυτήν την απόφαση. Την προγενέστερη αυτή εδώ της απόφασης που έχουμε μια προγραμματική σύμβαση και υπάρχουν αυτά τα ποσά για να γίνουν αυτές οι δουλειές. Άρα λοιπόν τώρα δεν ξέρω, θα πρέπει να δούμε. Ισχύει αυτό, δεν ισχύει. Εντάξει, είναι και νομικά ζητήματα, δεν μπορώ. Βάζω κάποια ερωτήματα. Πάντω, αν πράγματι υπάρχει αυτή η απόφαση, τουλάχιστον οι πράξεις θα προχωρήσουν και τώρα το πώς θα πληρωθούν τα παιδιά. Ναι, όχι. Άμα ήδη δεν αντιδρούν. Προσέξτε, εάν κάποιοι θέλουν να εργάζονται χωρίς να πληρώνονται, προφανώς εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έτσι, τι θα πούμε για το. Άμα θέλει να εργάζονται κάποιοι χωρίς. Τι πράγμα. Μιλήσαμε για τα χωροταξικά και για τα πολεμικά, ότι είναι απόλυτα εξειδικευμένα πράγματα. Άλλο τα χωροταξικά και τα πολεμικά και άλλο το ζήτημα της μεταγραφής. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Προσέξτε. Εγώ δεν θέλω ούτε να υποκινήσω, ούτε να προσβάλλω, ούτε κανέναν από όλους τους ανθρώπους οι οποίοι μετέχουν. Εγώ ο ίδιος να σας πω το εξής. Στα χωροταξικά, επειδή δεν θέλω να υπάρχουν παρεξηγήσεις και είναι καλό να τα διευκρινίσουμε όλα. Για το χωροταξικό και τον πολεμικό σχεδιασμό δήλωσα ότι δεν αρκεί κάποιος να έχει τελειώσει μηχανικός για να το κάνει. Και το λέμε ξεκάθαρα. Λέμε ότι τα ίδια τα μέλη μας, αν δεν έχουν εξειδικευμένοι, δηλαδή, το λέω για τα μέλη.
Έτσι. Θεωρώ λοιπόν απόλυτα λογικό ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει καν αυτό το αντικείμενο δεν μπορεί να έχει μια εμπλοκή. Πώς να το κάνω. Δεν νομίζω ότι λέω κάτι παράλογο, ούτε ότι προσβάλλω ή κρύβω τις ικανότητες κάποιου. Λοιπόν,